Στη Δανία, ένα στους δύο γάμους καταλήγει σε διαζύγιο. Σε απλές περιπτώσεις, το διαζύγιο βγαίνει μέσα σε μια εβδομάδα με μια online αίτηση και παράβολο 60 ευρώ. Σε μια προσπάθεια να κάνει τα ζευγάρια με παιδιά να σκεφτούν πολύ καλά πριν πάρουν την απόφαση να χωρίσουν, η κυβέρνηση τους υποχρεώνει να παρακολουθούν ένα σεμινάριο πριν πάρουν διαζύγιο. Ο σκοπός του δεν είναι να παραμείνουν παντρεμένοι, αλλά να τους φέρουμε σε μια καλύτερη θέση. Το μάθημα λοιπόν μπορεί να διαρκέσει από μισή ώρα μέχρι 15 ώρες, ανάλογα με το πόση βοήθεια χρειάζεται κάποιος. Και μπορείς να το παρακολουθήσεις όποτε θες. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να μετριάσει τις δυσμενείς ψυχολογικές και φυσιολογικές συνέπειες του διαζυγίου. Και έχει δοκιμαστεί. Βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και ξέρουμε ότι έχει αποτέλεσμα. Το σεμινάριο είναι πλήρως ψηφιακό και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι γονείς να κατανοήσουν πώς είναι το διαζύγιο από την προοπτική των παιδιών. Είναι δύσκολο για το γονιό. Προκύπτουν πολλά ερωτήματα. Πώς θα μιλήσω στο παιδί για το διαζύγιο? Πώς λες ένα πεντάχρονο ότι η μαμά και ο μπαμπάς παίρνουν διαζύγιο? Πολλά ερωτήματα λοιπόν, και στο δυτικό κόσμο δεν είμαστε πολύ καλοί στο χειρισμό του, αλλά και ούτε πουθενά άλλου στον κόσμο. Το βλέπουμε ως ένα νομικό ζήτημα ανάμεσα σε ενήλικες, ως σύστημα, και δεν έχουμε βοηθήσει επί της ουσίας τους γονείς που παίρνουν διαζύγιο. Από την 1η Απριλίου, οι γονείς με παιδιά που θα υποβάλουν αίτηση διαζυγίου θα καλούνται να σκεφτούν την απόφασή τους για 3 μήνες, μέσα στους οποίους θα πρέπει να παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τα διαζύγια στη Δανία.